που όπως γνωρίζουμε η κυρία Θεοτόκος, η οποία δεν ξέρει και αυτή πως εγέννησε τον Χριστό, διότι όπως μας ερμηνεύουν οι πατέρες, ήταν παρθένος πρώτου τόπου, παρθένος κατά τον τόπο και παρθένος μετά τον τόπο. Εγέννησαν τον Υιόν του Θεού. Εδέχθην τη γνώση την πνευματική με έναν τρόπο κλιμακωτών. Και η ίδια η Θεοτόκος δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτόν που εγέννησε τον Υιόν του Θεού, όπως της είπε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ότι είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ομοούσιος το Πατρί. Γι' αυτό βλέπουμε από την χαριτωμένη εκείνη διήγηση του Ευαγγελιστού Λουκά, όταν ο Ιησούς ήταν εις τον ναόν, εις την εορτή των Ιεροσολύμων, και όταν αντελήφθη η μητέρα του ότι ο Ιησούς δεν είναι μαζί με τα άλλα παιδιά, μετά τρεις ημέρες που τον γύρευαν τον βρήκεν και του είπε αυτό το ωραίο, του λέει τέκνον που ήσουν, επί τρεις ημέρας οδυνόμενοι, σημειώστε το αυτό, οδυνόμενοι σε ζητούσαν. Και διερωτάται κανείς και λέγει, εάν η κυρία Θεοτόκος είχε τη γνώση την οποία είχε μετά την Πεντηκοστή, ότι ο Υιός του Θεού που της είπε ο Αρχάγγελος είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι ο πανταχούπαρον Θεός, άρα και θα ανησυχούσε και θα οδυνάτω. Ασφαλώς όχι. Αυτός ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος και ήρθε να συναντήσει τον άνθρωπο. Και όταν με ρώτησε προσφάτως ένας καλοπροαίρετος νέος στο μοναστήριο στο Βατοπέδι και μου λέει με μια απλότητα, ποιος είναι ο σκοπός της πλάσεως του κόσμου? Δεν ξέρω, μου λέει, και πολλές φορές δεν έχω ύπνον από τη σκέψη μου αυτή. Είναι απορία που δεν μου την έλυσαν ακόμα. Του λέω, παιδί μου, δεν θα σου πω κάτι δικό μου. Θα σου πω αυτό του Αγίου Γρηγορίου του Παναμά, ότι ο σκοπός της πλάσεως του κόσμου είναι η γνώση του χτίστου από τα χτίσματα και η θέωση των χτισμάτων και λέει του ανθρώπου. Γι' αυτόν ακριβώς ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Και ακριβώς γιορτάζουμε αυτόν το γεγονός. Γιορτάζουμε αυτήν την πραγματικότητα. Γιορτάζουμε αυτή την ταπείνωση του Χριστού. Και όπως έλεγε ο αείμνηστος γέροντας ο Ιωσήφ, πολλές φορές μας το τόνιζε, είναι ανερμήνευτο μυστήριο η ταπείνωση του Θεολόγου. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Χριστός ως καρδιογνώστης, όταν οι μαθητέ του διερωτώντο, ποιος είναι ο διδάσκαλος τέλος πάντων, ο γέροντάς τους, τον οποίο τον έβλεπαν να περιπατεί επί των υδάτων, τον έβλεπαν να διατάζει τα στοιχεία της φύσεως, τον έβλεπαν να ανασταίνει νεκρούς και συνάμα τον έβλεπαν να πεινά, τον έβλεπαν να κουράζεται, τον έβλεπαν να διψά, τον έβλεπαν να κοιμάται. Και ο Ιησούς Χριστός ως καρδιογνώστης τους είπε, τους πρόλαβε και τους λέει, μην διερωτάστε ποιος είμαι μεταξύ σας. Μάθετε από πρώτο χέρι. Μάθετε από εμού. Και εξομολογήθη καρδιακά ο Χριστός τους μαθητές του και τους είπε, μάθετε από εμού ότι πράος ημί και ταπεινώς την καρδία. Άρα